Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθες σε ακόμα ένα νέο βιντεάκι που θα κάνουμε εδώ στο YouTube και σήμερα θα δούμε πώς θα φωτογραφίσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Τα γυαλιά ηλίου είναι δικά μου, απλά είπα σκέφτηκα να τα βγάλω και να τα βγάλω λίγο κάπως πιο minimal, οπότε ακολουθήσαμε με κάποια κομμάτια λευκά και με λευκό πάτωμα. Πάμε λοιπόν να σας δείξω βήμα-βήμα και να κάνουμε μαζί αυτή τη φωτογράφηση, που η φωτογραφία τελική θα είναι αυτή εδώ πέρα λογικά. Και φύγαμε να δούμε τα βήματα πώς θα τη βγάλουμε τη φωτογραφία μας. Πρωτού όμως ξεκινήσουμε να σας δείξω το setup και τι εργαλεία χρησιμοποίησα και τι flash χρησιμοποίησα για να βγάλουμε τη φωτογραφία μας. Αρχικά έχουμε ένα Godox SK400 μαζί με ένα Stribox, νομίζω είναι στο 130x35. Ένα Stribox που χτυπάει ακριβώς εδώ πάνω και από εδώ έχουμε ένα softbox πάλι με ένα SK400 μαζί με το softbox όπως είπαμε που χτυπάει ακριβώς εδώ πάνω, γιατί θέλουμε στην ουσία να σκάσει φλασιά στο ντουβάρι επάνω και να πέσει ομοιόμορφα ακριβώς επάνω στα γυαλιά, διότι τα γυαλιά είναι ένα πάρα πολύ glossy υλικό. Ο σκελετός και γενικότερα το τζάμι είναι πάρα πολύ ευάλωτο στο να μπαίνουν αντικείμενα μέσα και να μην φαίνεται σωστά φωτισμένα. Οπότε εφόσον το ταβάνι είναι πάρα πολύ μεγάλο, χτυπάω επάνω και στην ουσία γίνεται μια μεγάλη ομπρέλα που πέφτει ακριβώς επάνω στα γυαλιά και φωτίζεται ομοιόμορφα όπαντού όλος ο σκελετός, τα γυαλιά σωστά, δεν θα φαίνονται αντικείμενα πάνω στο φακό και θα έχουμε πολύ απαλές σκιές. Από φωτογραφική μηχανή λοιπόν χρησιμοποιούμε την Nikon Z6 μαζί με τον φακό τον Sigma τον 85 στα 1,4 και έχουμε το Godox το X-Pro για Nikon επάνω για να ρυθμίζουμε την ταχύτητα των flash και οτιδήποτε άλλο και, και τη δύναμη του flash. Λοιπόν, εδώ έχουμε το laptop μας συνδεμένο με την κάμερα με το Capture One ώστε να βλέπουμε και μαζί τη βλέπουμε, τη βγάζουμε. Θα βγάζουμε κλικ, θα κάνουμε κλικ και θα φαίνονται απευθείας στο laptop. Επίσης έχω συνδεμένη την κάμερα με ένα remote control ώστε να μην χρειάζεται να κάνω από πάνω την κάμερα ή από το Capture One. Πιο άμεσα, πιο γρήγορα, θα πατάω μία και θα βγάζει κανονικά. Οπότε αυτά είναι με λίγα λόγια το setup για να βγάλουμε τη φωτογραφία. Όπως είπαμε, ένα flash από εδώ, ένα flash από αυτή την πλευρά. Την κάμερα από εδώ και πάμε να δούμε πώς θα βγάλουμε τα γυαλιά μας. Αυτό εδώ είναι λοιπόν όπως βλέπετε το στήσιμο της φωτογραφίας μας. Έχω βάλει κάποια ξύλινα αντικείμενα βαμμένα, διάφορα σχήματα και τα γυαλιά μου τα έχω βάλει επάνω. Θέλουμε να δείξουμε κάτι πιο minimal, κάτι πιο ωραίο. Αυτά λοιπόν είναι τα ζευγάρια τα γυαλιά. Όπως είδατε είναι χρυσά με λαδί τζάμια. Το κάδρο μου λοιπόν θα είναι κάπως έτσι εδώ πέρα. Και πάμε λοιπόν να βγάλουμε την πρώτη μας φωτογραφία, αφού έχω καδράρει και έχω κάνει focus επάνω στα γυαλιά ακριβώς σε αυτό το σημείο, ώστε να φαίνεται πάρα πολύ όμορφα και να είναι φωκαρισμένο όλο το αντικείμενο. Η ρυθμίση της κάμερας μας είναι στο F9 ο φακός. Ταχύτητα, το shutter speed το έχουμε βάλει στα 200 και βασικά το shutter speed στα flash δεν παίζει με καθόλου ρόλο βασικά, γιατί το φως είναι από τα flash και δεν παίζει κάποιο ρόλο, εκτός άμα θα βάλετε κάποιο αντικείμενο που θέλετε να παγώσετε την ταχύτητα, οπότε ανεβάζετε παραπάνω shutter speed και πρέπει να τα υποστηρίζουν και τα flash. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι για αυτή τη στιγμή, για αυτή τη φωτογράφηση που θα κάνουμε. Όπως είπαμε, στο F9 ο φακός, 200 shutter speed, ISO 100 και στα flash λοιπόν, να σας πω και τις ρυθμίσεις των flash που έχω βάλει εδώ πέρα, μισό λεπτάκι να βγάλω το X-Pro. Λοιπόν, το α, το flash που είναι αυτό εδώ πέρα, είναι 2 προς 0,7 και αυτό το flash, το B, είναι πάλι και αυτό 2 προς 0,7 η δύναμη του φωτός. Και πάμε λοιπόν να τραβήξουμε την δοκιμαστική μας τη φωτογραφία. Θα βγάλουμε στην αρχή μια μαύρη φωτογραφία, να δούμε ότι δεν μας μπαίνει στο frame φωτισμός, ο περιβάλλοντος φωτισμός όπως τα φωτιστικά που τα έχω για λόγους του βίντεο. Οπότε πάμε να τραβήξουμε μια φωτογραφία και να δούμε στο Capture One Pro ότι όλα είναι κομπλέ
και δεν έχουμε κανένα φωτισμό του περιβάλλοντος να μπλέκεται μέσα στη φωτογραφία μας. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή χτίζουμε εμείς τη φωτογραφία μας με τα δικά μας φώτα ακριβώς όπως θέλουμε να τη φωτίσουμε και δεν μπερδεύεται ο φωτισμός ο περιβάλλοντος. Ανοίγουμε λοιπόν το X-Pro από την μηχανή και πάμε να τραβήξουμε την πρώτη μας φωτογραφία. Να δούμε λοιπόν στο Capture One. Βλέπετε εδώ πέρα είμαι εγώ μέσα, οπότε είναι άκυρο. Θα φύγω από εδώ, θα έρθω από την άλλη πλευρά. Και ήρθαμε λοιπόν από αυτήν εδώ την πλευρά για να δούμε ακόμα μια φωτογραφία που θα τραβήξουμε αυτή τη στιγμή. Να δούμε στο Capture One Pro ότι εξαφανίστηκα εγώ από μέσα από τα γυαλιά. Και πάμε να τοποθετήσουμε λίγο καλύτερα τα αντικείμενα επάνω στο τέτοιο, επάνω στο frame μας. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτά εδώ πέρα τα ξύλα, όπως φαίνεται, δεν μας πειράζουν, για το λόγο ότι θα γίνουν στο Photoshop Edit, όπως και εδώ πέρα δεν μας πειράζουν, γιατί θα γίνουν ρετουσαρίσματα. Βλέπουμε, είναι τέλεια focus, μια χαρά. Απλά να τοποθετήσουμε λίγο καλύτερα τα γυαλιά και λίγο τα αντικείμενα γύρω-γύρω από τα γυαλιά να φαίνονται λίγο πιο όμορφα. Θα ανοίξουμε λοιπόν, μισό λεπτάκι να ανοίξω από την κάμερα το viewfinder για να μπορούμε να βλέπουμε απευθείας από την κάμερα και από το Capture One. Ωραία, αυτό εδώ πέρα είναι το βλέπουμε live. Μισό λεπτάκι να ανεβάσω, να το κάνω περισσότερο, μεγαλύτερο. Εδώ πέρα, νομίζω αυτό θα είναι λίγο καλύτερα άμα μπει ακριβώς εδώ πέρα. Θα προσπαθήσουμε λίγο να το κάνουμε λίγο πιο ωραίο το frame μας. Νομίζω εδώ είναι εντάξει. Μισό να ανοίξω και, και τους πιλότους από τα flash. Ωραία, τέλεια. Νομίζω είναι εντάξει εδώ πέρα. Και το τρίγωνο είναι πολύ καλά εδώ πέρα και αυτό. Και τα γυαλιά νομίζω ένα κλικ λίγο πιο μέσα. Για να είναι λίγο πιο όμορφα το κάδρο. Μισό να το βάλουμε και λίγο από εδώ. Τέλεια. Λοιπόν. Αυτό που βλέπω μου αρέσει νομίζω. Να κλείσουμε το live view. Να δοκιμάσουμε να κάνουμε ακόμα ένα focus επάνω στο γυαλί από την κάμερά μας. Μισό λεπτάκι. Είμαστε εδώ πέρα, μια χαρά. Να δοκιμάσουμε να βγάλουμε το κλικ μας. Να δούμε αν είναι ωραίο εδώ πέρα. Τέλεια, είμαστε focus. Είμαστε focus, είμαστε κομπλέ, ο φωτισμός μας είναι ωραία, ρυθμισμένος. Και τώρα θα δούμε κάθε flash το τι λειτουργία κάνει και το τι προσφέρει στην φωτογραφία επάνω. Πάμε λοιπόν να σβήσω μία αυτό το flash και να παίξουμε μόνο με αυτό το flash. Αυτό είναι το α, οπότε εδώ στο controller θα το απενεργοποιήσω. Και θα βγάλουμε την φωτογραφία μας, μισό να έρθω και από εδώ για να μην φαίνομαι μέσα στα γυαλιά. Και πάμε να βγάλουμε τη φωτογραφία μας. Αυτή τη στιγμή βγάζουμε τη φωτογραφία μόνο με αυτό το flash, το 400 της Godox. Και έτσι είναι πάρα πολύ ωραία όπως βλέπετε, γράφει πάρα πολύ όμορφα το χρυσό επάνω στο άσπρο. Κάνει πολύ καλή αντίθεση και έχουμε και παραμένουν και οι σκιές πάρα πολύ όμορφες. Ωραία, πάμε λοιπόν να απενεργοποιήσουμε το άλλο το flash που βγάλαμε τώρα μόλις. Και βγάζουμε την φωτογραφία μας. Να έρθω πάλι από εδώ. Και βλέπετε από την άλλη πλευρά πώς φαίνεται το flash που φωτίζει από την άλλη πλευρά
του κάδρου μας. Αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ πιο ωραία. Και αυτή είναι ωραία, αλλά αυτή μας κάνει πάρα πολύ, δεν μας κάνει το αντικείμενο τρισδιάστατο. Μας το κάνει πολύ flat, γιατί πέφτει φλασιά, στην ουσία πέφτει φλασιά από το... πέφτει φλασιά από την πλευρά της κάμερας, από μπροστά δηλαδή, και δεν γίνεται τρισδιάστατη η φωτογραφία μας. Οπότε, ενεργοποιούμε και το άλλο το flash, ενεργοποιούμε και το flash αυτό εδώ πέρα που είναι πίσω μου. Μισό λεπτάκι. Και το α θα το κάνω ένα κλικ λίγο πιο χαμηλό, το να πέσει λιγότερο η δύναμη του φωτός. Κάνουμε μία να πάρουν τις ρυθμίσεις. Βγάζουμε και να δούμε το αποτέλεσμα. Λογικά θα φαίνομαι και εγώ μέσα. Ωραία, πολύ καλά. Αυτή ήταν η προηγούμενη. Νομίζω μου αρέσει πάρα πολύ όμορφα. Και να βγάλουμε λοιπόν το τελικό μας κλικ. Αλλά πριν κάνουμε το κλικ το τελευταίο, πολύ καλό tip είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα rocket balloon και να καθαρίσουμε τα γυαλιά για να μην έχουν σημάδια πάνω από σκόνες και τέτοια, και γενικότερα να μην έχουν σημάδια, διότι το ότι είναι πάρα πολύ glossy φαίνεται πάρα πολύ εύκολα πάνω στη φωτογραφία. Κάνουμε λίγο έτσι το περιβάλλον μας για να φύγουν τυχόν σκόνες. Όχι ότι δεν μπορούμε να τις αφαιρέσουμε στο Photoshop, αλλά στην ουσία κερδίζουμε χρόνο στο να κάνουμε το retouch. Τραβάμε το black frame μας ακόμα μία φορά για να καταλάβουμε ότι από εκείνο το frame και μετά είναι η τελική μας φωτογραφία. Ωραία, βγάλαμε το black frame μας, ανοίγουμε το flash και ξανατραβάμε την τελική μας φωτογραφία. Να έρθω από εδώ πέρα για να μην είμαι πάλι εγώ μέσα στο πλάνο. Θα κάτσω από εδώ πέρα και πάμε να βγάλουμε το τελευταίο μας κλικ. Νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφη, όπως βλέπετε και στο Capture One. Η φωτογραφία μας θα κοπεί σε ένα σωστό κάδρο, αλλά και έτσι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ομοιόμορφα το τέτοιο. Εδώ, όπως είπαμε, η ραγάδα το ξύλο θα αφαιρεθεί. Δοκίμασα να βγάλω και με πολωτικό φίλτρο, αλλά δεν μου άρεσε το αποτέλεσμα. Και λοιπόν, αυτό είναι το τελικό μας το κλικ. Αυτά ήταν λοιπόν το βιντεάκι για σήμερα. Και η τελική μας φωτογραφία, ύστερα από Photoshop και retouch, είναι αυτή που βλέπετε στην οθόνη σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μείνατε μέχρι και τώρα αυτή τη στιγμή στο βίντεο. Ελπίζω να βοήθησα κάποια άτομα που ήθελαν να μάθουν πώς να βγάλουν μια τέτοια φωτογραφία, ένα τέτοιο κάδρο, και για αρχή, όπως είπα, είναι minimal φωτογραφία. Δεν κουράζει το μάτι με πολλά αντικείμενα. Έχουμε ίδια χρώματα και το αντικείμενο που θέλουμε να δείξουμε είναι που κάνει την αντίθεση. Ήταν νομίζω ένα εύκολο κάδρο, οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει και στο σπίτι του, και πιστεύω δεν χρειάζεται να έχεις και flash και εξοπλισμό και το ένα και το άλλο, που μέχρι ένα σημείο ήμουνα και εγώ στο σπίτι μου με φωτιστικά που βλέπετε αυτά εδώ πάνω, τα continuous lights. Με αυτά έβγαζα στην αρχή, μετά έκανα κάποιες δουλίτσες και μπόρεσα και πήρα και εξοπλισμό καλύτερο. Οπότε νομίζω είναι εύκολο κάδρο, δεν είναι κάτι το δύσκολο. Απλά μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα έρθουν και καινούργιες φωτογραφίσεις με πιο δύσκολα κάδρα, να παίξουμε με το νερό, να παίξουμε γενικότερα με διάφορα προϊόντα. Ευχαριστώ λοιπόν που μείνατε, όπως είπα και πριν, στο βίντεο. Κάντε μας follow στο Instagram, στο Facebook και στο webpage μου mrmgk.gr. Ήμουν ο Μάριος Γκορτσίλας λοιπόν, σας ευχαριστώ και θα τα πούμε την επόμενη φορά με νέο βίντεο. Γεια σας!